Πρωταγωνιστής. Μήνυμα ότι θάρρει τα εμπόδια που δεν επιτρέπουν σε μικρούς και μεγάλους επιχειρηματίες να αναπτυχθούν και να δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας. Έστειλε από την ΚΟ, που ήταν ο τελευταίος προορισμός της διήμερης περιοδίας του Στάδο Δεκάνησα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Για την ανάγκη να σαρώσουμε στην κυριολεξία, κοστοδοστρωτήρες, τα εμπόδια τα οποία σήμερα κρατούν δέσμια την ελληνική επιχειρηματικότητα. Και αυτό είναι ένα στοίχημα οριζόντιο. Δεν αφορά μόνο την κεντρική ηγεσία, αφορά την περιφερειακή διοίκηση, αφορά την τοπική αυτοδιοίκηση, αφορά το ποιος κάνει τι. Πρέπει να είμαστε ενωμένοι. Την επόμενη μέρα πληρώσαμε πάρα πολύ ακριβά ως χώρα την τοξικότητα, το διχασμό, την ψεύτικη πόλωση, τη λογική ότι εμείς είμαστε με τους πολλούς και κάποιοι άλλοι είναι με τους λίγους. Εγώ δεν κάνω διακρίσεις. Από το ακριτικό Καστελόριζο, ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας σημείωσε πως στόχος του είναι η στήριξη όλης της ακριτικής Ελλάδας και μίλησε για την πολιτική αλλαγή που έρχεται. Σύντομα η χώρα μας γυρίζει σελίδα. Με σκληρή δουλειά θα κάνουμε πραγματικότητα την ελπίδα. Και θα κάνουμε πράξη την ισχυρή, τη βιώσιμη ανάπτυξη. Θα φέρουμε μια καλύτερη ζωή, αυτή που αξίζουν όλοι οι Έλληνες και κυρίως, προπαντός, οι ακρίτες του Αιγαίου μας. Σαφές ήταν και το μήνυμά του προς την Άγκυρα. Η παρουσία μου εδώ δεν είναι μόνο συμβολική. Δηλώνει την ενότητα του έθνους μας που αποτελεί ασπίδα για την ασφάλεια της πατρίδας. Και σηματοδοτεί την προσήλωσή μας στην ειρήνη και τη σταθερότητα που στηρίζονται πάντα στο διεθνές δίκαιο. Στην Κάλυμνο, οι κάτοικοι του νησιού επεφύλαξαν στον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας θερμή υποδοχή. Πλέον, το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης στρέφει το βλέμμα του στα ψηφοδέλτια, με τις συσκέψεις στον τρίτο όροφο της Οδού Πειραιός να είναι συνεχής, προκειμένου αυτά να λάβουν σάρκα και οστά τα επόμενα 24 ώρα.